Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ράζου από το ΚΚΕ, διότι είναι μια πολύ καλή βραδιά για το ΚΚΕ απόψε. Το βλέπουμε αυτό τουλάχιστον με βάση το exit poll. Έχετε σημείο εκκίνησης το ποσοστό που πήρατε το Μάιο. Και μπορεί να πάτε και δύο μονάδες πάνω ακόμα, το οποίο θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό αν συμβεί. Ναι, κύριε Κουβαρά, φαίνεται ότι το θετικό βήμα που έγινε το Μάιο όχι μονάχα επιβεβαιώνεται, αλλά φαίνεται ότι κάνουμε και ένα μεγαλύτερο διασκελισμό σε αυτό το θετικό βήμα. Και είναι μια εξέλιξη που βεβαίως μας χαροποιεί και μας δίνει μια ελπίδα και αισιοδοξία. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε εδώ τους χιλιάδες εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, νεολαίους, συνταξιούχους, αγρότες που έφτασαν μέχρι την κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, ξεπέρασαν πολλαπλά διλήμματα και της πρώτης και της δεύτερης κάλπης και δέχτηκαν ότι μπορούμε να πορευτούμε μαζί στο επόμενο χρονικό διάστημα στις μεγάλες αναμετρήσεις που θα χρειαστεί να βρεθούμε για να αντιμετωπίσουμε πολύ ζωτικά προβλήματα για το λαό μας σε μια συνέχεια μιας πολιτικής η οποία θα είναι δύσκολη, βαθιά, αντιλαϊκή κτλ. Από αυτή τη σκοπιά θέλω να πω επίσης το εξής σχόλιο να κάνω. Ο κόσμος φαίνεται ότι αναγνώρισε, και αυτό θα φανεί και από τα αποτελέσματα τα πραγματικά όσο θα προχωράμε μέσα στο βράδυ, μια μεγάλη προσπάθεια που έκανε το κόμμα μας όλα τα προηγούμενα χρόνια να ορθώσει αντιπολιτευτικό λόγο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πράξη, μέσα και έξω από τη Βουλή. Και αυτό φαίνεται από συγκεκριμένα αποτελέσματα και του Μαΐου και τώρα που θα επιβεβαιωθούν σε μεγάλα αστικά κέντρα, εργατικές γείτονες, μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, περιοχές που δόθηκαν μεγάλοι αγώνες με τους αγρότες κτλ. Λοιπόν, στοιχεία που δείχνουν ότι το κόμμα μας και ανανεώνει και ισχυροποιεί δεσμούς με τέτοια αγωνιζόμενα τμήματα.